Με παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απάντησαν δάσκαλοι και γονείς στις τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Ζακύνθου. Στο νησί καταγράφονται 73 κενές θέσεις δασκάλων, 22 νηπιαγωγών και 45 εκπαιδευτικών ειδικότητας για τα ολοήμερα σχολεία. Ωστόσο, οι πρόσφατοι διορισμοί κάλυψαν μόνο τις μισές θέσεις στα νηπιαγωγεία και μόνο το 1/3 των θέσεων στα δημοτικά. Διαβεβαιώσεις για νέους άμεσους διορισμούς ζήτησαν γονείς και δάσκαλοι. Μέναμε κι εμείς ότι με την ομαλοποίηση της κατάστασης, με την ανάληψη των υπηρεσιών των υπουργών κτλ., ότι θα έχουμε τουλάχιστον ένα ικανό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών. Βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό. Με λύπη μας το διαπιστώνουμε αυτό, εννοώντας ότι αν πραγματικά υπήρχε βούληση και υπήρχαν και κονδύλια και υπήρχαν και πιστώσεις, θα βλέπαμε ένα μεγαλύτερο αριθμό. Το πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα έχει προκύψει από τη στιγμή που έχουν παγώσει προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης, έχουν αυξηθεί αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και οι θέσεις καλύπτονται πλέον μόνο από αναπληρωτές. Αυτή η κατάσταση προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Τους γονείς και όσοι λίγοι ήρθαμε να μπορέσουμε να σας πούμε και εσάς και πάνω στους υπεύθυνους ότι η κατάσταση στο σχολείο μας είναι. Έχει φτάσει πια απελπιστική. Έχουμε μόνο 2 δασκάλους, που ένας είναι αναπληρωτής διευθυντής και η κυρία που έχουμε είναι γυμνάστρια. Ποιους δασκάλους που μας φέρουν από άλλα σχολεία, λίγο μας βοηθούν έτσι, γιατί είναι 110 παιδιά, μόνο 4 οι δάσκαλοι και είναι επικίνδυνο. Και για την ασφαλεία τους τόσα παιδιά με λίγους δασκάλους και δεν ξέρουν, πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν τόσα πολλά παιδιά. Ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημέρωσε τους γονείς και τους δασκάλους ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο μεγαλύτερος όγκος κενών θέσεων θα καλυφθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο, τα ολοήμερα στο νησί δεν θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους γονείς.